Αδελφοί μου, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο στο εορταστικό πρόγραμμα της πανηγύρωσης της ενορίας μας του Αγίου Άνδρου Προδρόμου Χανίων και θα μας μιλήσει με θέμα «Η έρημος, το ένδυμα και ο τίμιος βαπτιστής». Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε κοντά μας, είναι καταξιωμένος ομιλητής, μας έρχεται από τη Θήβα στην Ιερά μας Μητρόπολη, με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Κυρίου Κυρίου Δαμασκηνού, και είμαστε πανευτυχείς που τον έχουμε κοντά μας. Δεν θα σας κουράσω, θα σας μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδωνας από την καρδιά του, όπως πάντοτε έτσι ξέρει να μιλάει. Πατέρα Σπυρίδωνα, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος σε εσάς. Ξέρετε, είναι πλέον τα Χανιά ένας αγαπημένος τόπος και η αγάπη των ανθρώπων εδώ σε κάνει να τον νιώθεις τόπο σου. Και έλεγα πριν σε ένα παιδί που συνάντησα, του λέω, δεν προλαβαίνουμε να κλείσουμε μήνα και πάλι στα Χανιά. Αλλά πραγματικά τα Χανιά είναι μια ανάσα ψυχής και αυτό οφείλεται όχι στον τόπο μόνο, αλλά οφείλεται στους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, τον τόπο οι άνθρωποι τον κάνουν. Η φιλοξενία σας, η αγάπη σας, η ευλάβεια των πατέρων, γιατί έρχομαι άδειος και φεύγω γεμάτος. Από αυτά που βλέπω, από αυτά που ακούω, από αυτά που ζω. Και γι' αυτό εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους. Με την ευχή του Σεβασμιωτάτου, την πρόσκληση του πατρός Αλεξάνδρου και την αγάπη όλων σας, είμαστε σήμερα εδώ σε μια πολύ σημαντική ημέρα, σε μια πολύ δυνατή πνευματικά ημέρα, για να δούμε λίγο τον Τίμιο Πρόδρομο, τον Άγιο Ιωάννη, έτσι όπως τον περιγράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Για να τον γνωρίσουμε λίγο περισσότερο και να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Γιατί πραγματικά αξίζει όταν προσευχόμαστε να τον αγκαλιάζει ο λογισμός μας, να τον αγκαλιάζει η καρδιά μας και να βρίσκεται πάντα μέσα στην προσευχή μας. Ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος, πριν πάει στην έρημο, έζησε μέσα σε μία άλλη έρημο. Ποια ήταν αυτή? Ήταν η μήτρα της μητέρας του. Μία μήτρα η οποία, σύμφωνα με τα ανθρώπινα δεδομένα, δεν υπήρχε περίπτωση να καρποφορήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να κυοφορήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να γεννήσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να προσφέρει παιδί. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η Αγία Ελισάβετ ήταν ήδη μεγάλη στην ηλικία. Και ας προσέξουμε το εξής. Την εποχή εκείνη, η Αγία Ελισάβετ και ο Άγιος Ζαχαρίας, η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ, τι ήταν για τους ανθρώπους? Έχουμε συνειδητοποιήσει τι ήταν? Ήταν καταραμένοι. Εκείνος που δεν έκανε παιδί, εκείνος που δεν προσέφερε παιδί, γιατί έλεγαν ότι είναι καταραμένος? Γιατί η γενιά του δεν υπήρχε περίπτωση να φέρει και να γεννήσει και να προσφέρει στην ανθρωπότητα κάποια στιγμή τον Μεσσία. Γιατί περίμεναν τον Μεσσία. Οπότε, εκείνος που δεν γεννούσε, εκείνος που δεν μπορούσε να προσφέρει ένα παιδί, αυτό σήμαινε ότι δεν υπήρχε περίπτωση από τη γενιά του, από τα γονίδια του να έρθει ο Μεσσίας, άρα ο άνθρωπος αυτός ήταν καταραμένος. Και τους ανθρώπους αυτούς, όταν τους συναντούσαν στον δρόμο, τους αποστρέφονταν. Ήταν όνειδος, ήταν ντροπή, ήταν κατάρα. Αλλά ας προσέξουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι καταραμένοι των ανθρώπων τελικά ήταν οι ευλογημένοι του Θεού. Γιατί εμείς είναι πολύ στενή η λογική μας και είμαστε πολλές φορές μικρόψυχοι και γι' αυτό έτσι κρίνουμε τον άλλον. Και εκείνον που τον χαρακτηρίσαμε καταραμένο, τελικά για τον Θεό είναι ευλογημένος. Εκείνος ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως άχρηστος, τελικά από τον Θεό είναι εκείνος, είναι ο χρήσιμος, ο συνεργάτης του Θεού.
Ο Άγιος Ζαχαρίας μαθαίνει για την γέννηση του Τιμίου Προδρόμου στην προσφορά του θυμιάματος. Κοιτάξτε αδελφοί μου, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι την στιγμή που ο άνθρωπος προσφέρει στον Θεό, τι είναι αυτό που προσφέρει στον Θεό? Είναι η προσευχή, είναι η ευχαριστία, είναι η κεσία, είναι η παράκληση, είναι η δοξολογία. Όταν όμως προσφέρει στον Θεό και μέσα από όλα αυτά προσφέρεται στον Θεό, του προσφέρεται και ο Θεός. Όταν ο άνθρωπος μέσα από την προσευχή και την παράκληση και την ευχαριστία, που δεν είναι λόγος αλλά είναι τρόπος ζωής, ο άνθρωπος αυτός δίνεται στον Θεό, του δίνεται ο Θεός. Και όταν μέσα από αυτά αποκαλύπτεται στον Θεό, του αποκαλύπτεται ο Θεός. Και γι' αυτό βλέπετε, όχι σε τυχαία στιγμή, αλλά την στιγμή της προσφοράς του θυμιάματος, την στιγμή που ο Άγιος Ζαχαρίας ήταν στα Άγια των Αγίων, την στιγμή που μέσα από την προσευχή δινόταν και προσφερόταν, την στιγμή που μέσα από την ταπείνωση και με τη μετάνοια αποκαλυπτόταν στον Θεό, εκείνη ακριβώς τη στιγμή του αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι τυχαία η στιγμή, είναι σπουδαία η στιγμή. Ξέρετε, η στιγμή που μέσα της έχει Θεό είναι η στιγμή που θα σε κοινωνήσει αιωνιότητα. Η στιγμή που, από την οποία απουσιάζει ο Θεός, είναι στιγμή που χάθηκε. Χάθηκε. Είναι χαμένη στιγμή. Και η στιγμή και η ζωή μέσα από την οποία, μέσα από την οποία ο άνθρωπος δεν θα κοινωνήσει, δεν θα ενωθεί με τον Θεό, είναι χαμένη ζωή. Είναι χαμένη ζωή. Λοιπόν, την ώρα της προσφοράς του θυμιάματος, εκείνη την στιγμή ο Άγιος Ζαχαρίας αμφιβάλλει. Ξέρετε, έχει δοθεί στον άνθρωπο ένα δυνατό όπλο από τον Θεό και είναι η λογική. Όμως η λογική μας είναι πολύ στενό και πολύ μικρό δρομάκι για να περάσουν τα μεγάλα του Θεού, τα μεγαλεία του Θεού. Αλλά η λογική συνεχίζει και λειτουργεί και γι' αυτό ο Άγιος Ζαχαρίας αμφιβάλλει. Προσέξτε κάτι. Και ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορα αμφέβαλε. Γιατί είναι άνθρωπος. Όμως ο Άγιος Ζαχαρίας και ο Άγιος Ιωσήφ με την σιωπή τους παλεύουν την αμφιβολία τους. Ξέρετε πώς ήταν οι λογισμοί του Αγίου Ιωσήφ του Μνήστορος. Σαν μία αγριεμένη γάτα η οποία είχε μπει μέσα και τον τραυμάτιζε. Έτσι ήταν οι λογισμοί του. Και αυτό μπορεί το Ευαγγέλιο να μην το γράφει. Βλέπουμε στο Ευαγγέλιο σοπά ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορα. Αλλά έρχεται ο Άγιος και Ιερός Υμνογράφος φωτισμένος από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, εκείνο που φώτισε και τους Ευαγγελιστές. Και τι μας λέει στους χαιρετισμούς? Βλέπετε τη σύνδεση που υπάρχει, την ενότητα που υπάρχει. Όλα είναι χρώματα μίας εικόνας. Και τι λέει? Ζάλιν ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Από τους λογισμούς της αμφιβολίας ταράχτηκε η σοφροσύνη που είναι κατάσταση ειρήνης ψυχικής. Πατούσε σε αυτή την σοφροσύνη, σε αυτή την ψυχική ειρήνη. Είχε υπόβαθρο για να στηριχτεί και να παλέψει τους λογισμούς της αμφιβολίας με τι? Με τη σιωπή. Ο Άγιος Ζαχαρίας λοιπόν, όταν αμφιβάλλει, γιατί αμφιβάλλει? Όχι γιατί δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, αλλά γιατί είναι πνευματικός άνθρωπος. Τι σημαίνει αυτό? Φοβόταν μην πλανηθεί. Και τον ίδιο φόβο τον είχε και η Παναγία. Γιατί μέσα στα γονίδια του τα πνευματικά, μέσα στην αγωνία του στην ψυχική, υπήρχε μία πλάνη. Ποια ήταν αυτή? Της Εύας και του Αδάμ. Μήπως πλανηθώ? Είχαν ταπείνωση οι άνθρωποι. Και έλεγε η ταπείνωσή τους: σε μένα θα αποκαλυφθεί ο Θεός, σε μένα θα μιλήσει ο Θεός, σε μένα θα δώσει ο Θεός, σε μένα θα δοθεί ο Θεός. Είχαν ταπείνωση οι άνθρωποι. Και φοβόντουσαν μην πλανηθούνε. Είδατε ο Αρχάγγελος στην Παναγία μας τι είπε? Το λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: μη φοβού Μαριά μου. Μη φοβάσαι. Φοβήθηκε μην πλανηθεί. Ο Ζαχαρίας φοβήθηκε μην πλανηθεί.
Και εκείνη την στιγμή του δίνεται το μεγάλο δώρο. Ποιο είναι αυτό? Η σιωπή. Είδατε, αδελφοί μου, εάν αφήσω την αμφιβολία, η αμφιβολία θα φάει το είναι μου, θα φάει την ψυχή μου, θα φάει το μυαλό μου. Θα γίνει λόγος. Θα αρχίσει να επεκτείνεται. Και γι' αυτό το μεγάλο δώρο που δίνει ο Θεός την στιγμή εκείνη, της πάλης της εσωτερικής με την αμφιβολία στον Ζαχαρία, είναι η σιωπή. Μη μιλάς. Όμως να σταθούμε σε αυτό. Πολύ ωραίο αυτό το μη μιλάς. Ξέρετε κάτι? Όταν ο Αβραάμ γέννησε τον Ισμαήλ και τα λοιπά, ο Θεός έκανε 13 χρόνια να του μιλήσει. Δεν του μίλησε. Γιατί? Μούτρος ο Θεός, θύμος ο Θεός. Γιατί δεν του μίλησε? Τον άφησε να παλέψει με το βάθος της επιλογής του. Δεν του μίλησε ο Θεός, η σιωπή του Θεού. Αλλά ο Αβραάμ συνέχισε να μιλά στον Θεό, να αναφέρεται στον Θεό, να λατρεύει τον Θεό, να προσκυνά τον Θεό, να υπολογίζει τον Θεό, να σέβεται τον Θεό, να θυσιάζει και να θυσιάζεται στον Θεό. Ο Αβραάμ, που σημαίνει τι? Ότι απολάμβανε και τη φωνή του Θεού, αλλά και τη σιωπή του Θεού. Γιατί και η σιωπή του Θεού κάτι έχει πολλά να πει στον άνθρωπο. Είτε μιλά ο Θεός, είτε σιωπά ο Θεός, έχει τέτοια αγάπη η φωνή του, έχει τόσο έλεος η σιωπή του, που πολλά έχουν να μας πούν. Όμως ας προσέξουμε κάτι. Εμείς ούτε τη φωνή του νιώθουμε, ακούμε, ούτε την σιωπή του απολαμβάνουμε. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε σιωπήσει. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας, οι νηπτικοί πατέρες μας και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας θα μας πούν κάποια στιγμή: σιώπησε, μη μιλάς. Και όχι μόνο σιώπησε εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Ξέρετε πόσα πράγματα μιλούν μέσα μας? Θα σας πω κάτι. Εγώ σήμερα νιώθω ότι μέσα μου υπάρχει ο θόρυβος και η φασαρία που υπάρχει σε μια λαϊκή αγορά ή σε ένα παζάρι. Αλήθεια σας το λέω. Γιατί? Πώς με τέτοιο εσωτερικό θόρυβο εγώ μπορώ να ακούσω τη φωνή του Θεού ή να πάρω, να κοινωνήσω, να απολαύσω την αγάπη του και το έλεος του από τη σιωπή του? Πώς θα ακούσω ή τη φωνή ή τη σιωπή με τέτοιο θόρυβο που έχω μέσα μου? Θέλετε να δούμε τι φωνάζει αυτή τη στιγμή μέσα μου? Φωνάζει ο εγωισμός μου, φωνάζουν τα πάθη μου, διαλαλούν την πραγμάτια τους, φωνάζουν οι λογισμοί μου, φωνάζουν οι επιθυμίες μου, φωνάζουν οι εμπάθειές μου, φωνάζει ο θυμός μου, φωνάζει η οργή μου. Με τέτοιο πανηγύρι μέσα μου και με τέτοιο θόρυβο, υπάρχει ποτέ περίπτωση εγώ να συγκεντρωθώ και να απολαύσω και να ακούσω την αγάπη και το έλεος του Θεού από τη φωνή του ή τη σιωπή του? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Η σιωπή του Ζαχαρία, του πατέρα του Τιμίου Προδρόμου, δεν είναι μια σιωπή που δεν έχει απλά λόγο, αλλά είναι μια σιωπή που έχει βάθος. Του δόθηκε η δυνατότητα να παλέψει με τον εαυτό του, να αγωνιστεί, να εμβαθύνει, να πιστέψει, να λατρέψει. Και ξέρετε κάτι, να σας πω, ο άνθρωπος που θέλει να ακούσει τη φωνή του Θεού δεν θα πάει δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω. Όχι. Θα μπει πιο βαθιά μέσα του. Αυτό έκανε ο Ζαχαρίας. Θα μπει πιο βαθιά μέσα του. Ξέρετε πώς λέγεται αυτό? Αυτό λέγεται θεία εμβάθυνση. Ο ένας άνθρωπος όταν ψάχνει να βρει νερό, δεν βρίσκει. Τι θα κάνει? Θα σκάψει βαθύτερα. Έτσι είναι και ο άνθρωπος που θέλει να ακούσει ή τη φωνή ή τη σιωπή του Θεού. Τι θα κάνει? Θα σκάψει βαθύτερα μέσα του. Αυτό έκανε ο Ζαχαρίας. Αυτό κάναν και οι Άγιοι. Είχαν αυτή την αγία σιωπή, την εσωτερική σιωπή. Πήγαν μπροστά στο πάθος, πήγαν μπροστά, ξέρετε τι κάναν κάθε μέρα οι Άγιοι? Ποια είναι η ταπείνωση των Αγίων? Η ταπείνωση των Αγίων πήγαινε στον εγωισμό που είχαν ως άνθρωποι και έλεγε η ταπείνωση στον εγωισμό: βούλωστο, κλείστο. Ποιος από εμάς το έχει πει στον εγωισμό του? Αυτός ήταν ο αγώνας τους.
Αυτή ήταν η άσκησή τους. Αυτή ήταν η πάλη τους η εσωτερική, που δεν την έβλεπε κανένας. Όμως εκείνοι πάλευαν. Είπαν στο πάθος μη μιλάς. Είπαν στην επιθυμία μη μιλάς. Είπαν στο θέλημα μη μιλάς. Μη μιλάς, είπαν στο θέλημα, για να ακούσω το θέλημα του Θεού. Γιατί εσύ δεν είσαι δρόμος, είσαι αδιέξοδος. Το θέλημα του Θεού είναι ο δρόμος. Γιατί εσύ το θέλημά μου δεν είσαι ελευθερία, είσαι εγμαλωσία. Το θέλημα του Θεού μου είναι η ελευθερία. Γιατί εσύ είσαι καταδίκη. Το θέλημα του Θεού μου είναι η σωτηρία. Και το κάναν κάθε μέρα αυτό. Και πάλευαν κάθε μέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως ο Χριστός ανέβηκε ο Κύριος μας στο πλοίο και είπε στον άνεμο «Πεφήμωσον, κλείστο, σταμάτα». Έτσι και εκείνοι μπαίναν μέσα τους. Αγώνας, άσκηση, αληθινή σιωπή, αγία σιωπή. Και λέγαν στον εγωισμό, στο θέλημα, στο πάθος που μπορεί να χάνω σαν άνθρωποι, «Κλείστο». Και όσο το έλεγαν αυτό, τόσο βάθαιναν. Και όσο βάθαιναν, τόσο άκουγαν. Και όσο άκουγαν, τόσο απολάμβαναν. Και όσο απολάμβαναν, τόσο τους τράβαγε ο Θεός. Η φωνή του Θεού και η σιωπή του Θεού. Και ξέρετε, αδελφοί μου, αυτό είναι και ένα γεγονός το οποίο μαθαίνει στον άνθρωπο. Κάθονται άνθρωποι δίπλα μας. Εάν ο άλλος ο άνθρωπος, που μπορεί να είναι δίπλα μας 30, 40, 50 χρόνια, δεν έχει ακούσει τη σιωπή σου, δεν πρόκειται να ακούσει ποτέ και τη φωνή σου. Αν δεν κατάλαβε τι κρύβει η σιωπή σου, αν δεν κατάλαβε το περιεχόμενο της σιωπής σου, δεν υπάρχει ποτέ να ακούσει ποτέ και τη φωνή σου. Ποτέ δεν θα την ακούσει. Και ας δείχνει ότι ακούει, και ας κάνει ότι απαντά, δεν θα την ακούσει. Πρώτα θα ακούσεις τη σιωπή του άλλου. Πρώτα η ψυχή σου θα αγγίξει την ψυχή του άλλου και μετά θα ακούσεις τη φωνή του και θα τον υπολογίσεις και θα τον σεβαστείς και θα τον υπομείνεις και θα τον αγαπήσεις και θα τον συγχωρήσεις. Εδώ βέβαια υπάρχει και μία διευκρίνηση από τους πατέρες της Εκκλησίας. Προσέξτε, γιατί υπάρχει η πνευματική σιωπή, είναι αυτή που είχε ο Άγιος Ζαχαρίας, ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ, οι πατέρες της Εκκλησίας, η πνευματική σιωπή. Αλλά υπάρχει και η εγωιστική σιωπή. Είδατε μερικές φορές να δείτε τον εγωισμό μας. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, ο σύζυγος ή η σύζυγος, τι έχεις, τίποτα. Μην μου πείτε. Και κάνουμε 8 μέρες να του μιλήσουμε. Κάνουμε και τα 9 μέρα, κάνουμε και τα 40, μερικές φορές πάμε και στα τρίμηνα. Και αυτό το θεωρούμε αρετή. Δεν είναι αρετή. Η εγωιστική σιωπή έχει περισσότερο θόρυβο από κάθε άλλο θόρυβο. Το ξεκουφαίνουμε τον άλλον και εμείς έχουμε αποπροσανατολιστεί και έχουμε χαθεί μέσα σε αυτήν την σιωπή, μέσα στον εγωισμό μας. Η πνευματική ζωή βρίσκει στον προσανατολισμό σου, βρίσκει στον εαυτό σου, βλέπεις τον εαυτό σου, συναντάς τον Θεό σου, άλλο περιεχόμενο, άλλη κατάσταση, άλλο ύψος. Αυτή την κατάσταση είχε ο Άγιος Ζαχαρίας. Λοιπόν, και ξέρετε και κάτι άλλο, να πούμε και κάτι άλλο. Τα λόγια μας, ξέρετε σαν τι είναι. Είναι σαν τον ιστό της αράχνης. Όσο μιλάμε, ο ιστός πλέκεται. Και όσο πλέκεται, τόσο μας εμποδίζει να βγούμε από την οποιαδήποτε κατάστασή μας. Αυτό είναι η τραγικότητά μας. Εκείνο που μας εμποδίζει, τα εμπόδια μας, είναι τα λόγια μας, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Λένε, κατάκριση, ξέρεις τι είναι. Είναι η πέτρα που πέφτει από το στόμα σου. Σε αυτή την πέτρα θα σκοντάψεις. Εκεί θα πέσεις. Εσύ την έριξες. Το εμπόδιο εσύ το έβαλες. Και μερικές φορές ρίχνουμε τόσες πέτρες με τα λόγια, που χτίζουμε τείχους. Και φτάνουμε στο σημείο ο άλλος να είναι μέσα στο ίδιο το σπιτικό, μέσα να κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι, να τρώμε στο ίδιο τραπέζι και έχουμε χτίσει τέτοιους τείχους που είμαστε πλέον άγνωστοι και ξένοι. Καταλάβατε πώς λειτουργούν λοιπόν αυτές οι καταστάσεις. Η σιωπή, η φωνή του Θεού έγινε σιωπή του Ζαχαρία και η σιωπή του Ζαχαρία είναι ο πρόλογος της φωνής του Τιμίου Προδρόμου. Και αυτό είναι μία διαδοχή. Πήρα το λόγο από το Θεό. Πρέπει να σιωπήσω. Πρέπει να δουλέψω. Να ασκηθώ, να καλλιεργηθώ. Να παλέψω, να αγωνιστώ. Να σιωπήσουν όλα τα άλλα.
να ακουστεί μέσα μου η φωνή, να αντιλαλήσει μέσα μου η φωνή του Θεού. Και μετά αυτό έρχεται και γεννά. Η σιωπή του Ζαχαρία γέννησε τη φωνή του τιμίου προδρόμου. Μία φωνή που δεν είπε πολλά, αλλά και μόνο αυτό που είπε φτάνει. Μετανοείται ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών. Τι άλλο θέλουμε? Αυτή είναι η μεγαλύτερη φωνή διαμαρτυρίας όλων των αιώνων. Αυτή. Και γι' αυτό βλέπετε ο λόγος του προδρόμου. Είναι φοβερός ο λόγος του προδρόμου. Λίγα λόγια. Οι λέξεις είναι ελάχιστες. Ο λόγος του όμως, ο λόγος του είναι εκείνος, η ρομφαία εκείνη η οποία θα μπαίνει και θα χειρουργεί αιώνια μέσα σε όλους τους αιώνες τις ψυχές των ανθρώπων. Φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Η μεγαλύτερη διαμαρτυρία, η μεγαλύτερη επανάσταση, η μεγαλύτερη αλήθεια. Ο δρόμος που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον Θεό με τον άνθρωπο. Αυτό είναι η φωνή του προδρόμου. Και η φωνή του προδρόμου προετοιμάστηκε από την σιωπή του πατέρα του Ζαχαρία. Από εκεί προετοιμάστηκε. Λοιπόν, ας θυμηθούμε τώρα λίγο ακόμη, ας μείνουμε λίγο ακόμη στην Αγία Ελισάβετ. Η Αγία Ελισάβετ, ξέρετε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει τη συνάντησή της με την Παναγία που διαβάζουμε και το Ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα στις παρακλήσεις και στις θεομετωρικές εορτές. Είναι πολύ γνωστό, το γνωρίζουμε όλοι. Γιατί μας περιγράφει αυτή τη συνάντηση? Γιατί το κάνει αυτό? Μα είναι τόσο σημαντική. Είναι τόσο σημαντική. Είναι μία συνάντηση στο Θεό. Πού γίνονται οι συναντήσεις μας? Στον εγωισμό μας. Και γι' αυτό είμαστε ο ένας με τον άλλον αλληλοσυγκρουόμενα στρατόπεδα. Η Παναγία με την Ελισάβετ συναντιούνται στο Θεό. Και φτάνει τώρα με ταπείνωση η Αγία Ελισάβετ να πει πώς είναι δυνατόν να ήρθε η μητέρα του Κυρίου μου σε μένα. Δεν λειτουργούν πλέον τα προσχήματα και οι ευγένειες και οι συγγένειες του κόσμου. Γιατί η Παναγία ήτανε το μικρό ξαδελφάκι της Ελισάβετ. Είχε μεγαλώσει στα πόδια της, στην αγκαλιά της, στο σπίτι της. Και ξαφνικά συναντούνται στον Θεό και σηκώνεται η Ελισάβετ και προσκυνάει την Παναγία. Η μητέρα του Κυρίου. Δεν είναι η μικρούλα, η ξαδέλφη μου, η μητέρα του Κυρίου. Και εκείνη την ώρα ξεσπάει και η Παναγία ανοίγει αυτό το δοξολογικό εσωτερικό ψυχικό ηφαίστειο και βγάζει όλη τη δοξολογία στο Θεό. Ότι επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Κοιτάξτε τώρα συνάντηση. Είναι συνάντηση, η συνάντηση στο Θεό είναι συνάντηση βάθους. Και γι' αυτό σκυρτά από μέσα της, από το βάθος της ο πρόδρομος. Και συμμετέχει. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Και ξέρετε, κρατήστε το αυτό γιατί θα το δούμε σε λίγο. Τι κάνει εκείνη τη στιγμή ο πρόδρομος? Αν είχαμε έναν πνευματικό αξονικό τομογράφο εκείνη τη στιγμή, τίποτα, θα τον βλέπαμε απλά, πολύ απλά γονατιστό μέσα στη μήτρα, μέσα στην έρημο που κατά τα ανθρώπινα δεδομένα έρημος ήταν και στήρα, μέσα στη μήτρα της Αγίας Μητέρας του Γονατιστός μπροστά στον Χριστό που είναι ενθρονισμένος πλέον στην ανθρώπινη ύπαρξη, την καθαρή ύπαρξη της Παναγίας. Φοβερό. Και ξαφνικά μιλάνε όλα, μιλάνε τα πάντα και διηγούνται την δόξα του Θεού. Συνάντηση στον Θεό. Όχι στον εγωισμό, όχι στο πάθος, όχι στην αμαρτία, όχι στην απουσία του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Θέλετε να δούμε άλλη συνάντηση? Μας το διασώζει η παράδοση της Εκκλησίας. Ιωακείμ και Άννα. Ο ένας προσεύχεται στην έρημο, ο Άγιος Ιωακείμ. Η Αγία Άννα προσεύχεται στο σπίτι της. Και επικοινωνούν μέσω της προσευχής. Και μαθαίνουν για τη γέννηση της Παναγίας, αυτό λέει η παράδοσή μας, και φεύγει ο ένας τρέχοντας από τη μια πλευρά και ο άλλος από την Ιερουσαλήμ, η Αγία Άννα, συναντιούνται και αγκαλιάζονται. Ποιος τους ειδοποίησε? Φανταστείτε σε τι ύψος είχαν φτάσει, που μέσα από την επικοινωνία τους με το Θεό επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Δεν είναι φοβερό? Συνάντηση στον Θεό. Ελισάβετ, Ελισάβετ Παναγία, συνάντηση στον Θεό, Ιωακείμ και Άννα. Και εδώ πλέον προβληματιζόμαστε. Πού γίνονται οι συναντήσεις μας? Έρχονται άνθρωποι και λένε, γιατί δεν πήγε καλά ο γάμος μας? Πού συναντηθήκατε ρε παιδιά? Στην πλατεία, δεν εννοούμε αυτό. Πού συναντηθήκατε? Στον εγωισμό. Γιατί ο ένας είπε, καλή είναι. Είναι όμορφη,
Λεφτά αισθήματα έχει, έχει και εξοχικό. Λοιπόν, ο άλλος είπε, θα βολευτούμε τώρα, τακτοποιηθήκαμε, όλα καλά είναι, θα περάσουμε καλά. Δηλαδή, πού συναντηθήκαμε? Δεν συναντηθήκαμε, με λίγα λόγια. Και έρχεται μετά από 40 χρόνια και σου λέει, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον αναγνωρίζω. Αλήθεια, πού να τον αναγνωρίσεις, γιατί τον συνάντησες ποτέ? Τον συνάντησες ποτέ? Δεν τον συνάντησες. Γιατί οι αληθινές συναντήσεις που έχουν βάθος, που έχουν αλήθεια, είναι οι συναντήσεις που έγιναν στο Θεό. Και στο Θεό πλέον δεν συναντιόμαστε. Ούτε τον Θεό συναντάμε, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση. Να τον συναντήσεις τον Θεό για να μπορέσεις εκεί να κλείσεις ραντεβού και στον άλλο. Είδατε πως κλείσαν το ραντεβού? Μέσω προσευχής. Μέσω προσευχής κλείσαν το ραντεβού. Φοβερές καταστάσεις. Λοιπόν, η δεύτερη έρημος. Γεννιέται ο Τίμιος Πρόδρομος. Λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς. Λέει, έμεινε δε ο Σιμίνας τρεις και υπέστρεψε εις τον οίκον αυτής. Συγγνώμη παιδιά, ξέρετε πόσα χιλιόμετρα έκανε η Παναγία 15χρονο κοριτσάκι με την έγκυος? Ξέρετε πόσα χιλιόμετρα έκανε? 145 και πλέον. Με τις συνθήκες της εποχής εκείνης. 145 και πλέον χιλιόμετρα να φύγει από τη Ναζαρέτ να πάει στην ορεινή Ιουδαία, που σημαίνει ότι ανέβηκε. Γιατί το να συναντήσεις τον άλλον στο Θεό δεν είναι εύκολο. Θέλει ψυχή, θέλει πόνο, θέλει κόπο, θέλει άσκηση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εμείς αλήθεια ποτέ μετακινηθήκαμε τον εγωισμό μας? Μπας και καταφέρουμε λίγο να βρούμε τον αληθινό εαυτό μας και να συναντήσουμε τον αδελφό μας. Ούτε βήμα δεν κάνουμε. Ούτε βήμα δεν κάνουμε. Εάν μας προσκαλέσει ο εγωισμός, τώρα φεύγουμε και πάμε στην άλλη άκρη της γης. Γιατί έχουμε πολύ εγωισμό μέσα μας και είναι κινητήριος δύναμης που κινεί όλη μας τη ζωή. Εάν μας καλέσει πίστη, εάν μας καλέσει αγάπη, ούτε στο διπλανό σπίτι δεν πάμε. Ούτε στο διπλανό χωριό δεν πάμε. Θέλει κόπο να τον συναντήσεις τον άλλον. Θέλει άσκηση, θέλει ταπείνωση, θέλει αυτογνωσία, θέλει μετάνοια. Και όταν είσαι σε αυτό και προχωράς μέσα σε αυτό, έχεις κλείσει το ραντεβού σου στο Θεό. Αυτός είναι ο τόπος συνάντησης. Λοιπόν, δεύτερη έρημος. Η δεύτερη έρημος του Τιμίου Προδρόμου. Τι είναι έρημος όμως? Να δούμε λίγο τι είναι έρημος, γιατί αξίζει να το δούμε. Η έρημος δεν είναι τόπος. Η έρημος είναι τρόπος και κατάσταση. Για να δούμε λίγο μέσα από το Ευαγγέλιο τι είναι έρημος. Θα μας το δείξει ο ίδιος ο Κύριος. Τι είναι έρημος? Έφευγε, λέει ο Κύριος, αναφέρεται πολλές φορές στο Ευαγγέλιο, έφευγε ο Κύριος και πήγαινε εις έρημον τόπον για να προσευχηθεί. Ας το κρατήσουμε. Έρημος είναι το να βγω απ' όλα και να μπω στην επικοινωνία με τον Θεό. Έρημος είναι η προσευχή. Που σημαίνει απομονώθηκα και ας είμαι στο κέντρο της πόλης. Ο Άγιος Πορφύριος, ο γέροντας Ανανίας ο Κουστένης, ο γέροντας Ανανίας στα Εξάρχεια, μέσα στο θόρυβο. Ο Άγιος Πορφύριος μέσα στην Ομόνια. Κι όμως ήταν στην έρημο. Ούτε θόρυβο καταλάβαιναν. Τίποτα. Γιατί ήταν στην προσευχή άνθρωποι. Ήταν στην προσευχή. Και πήγαν στο κέντρο της Αθήνας εκείνοι και τι έγινε? Έγινε το φοβερό. Δεν έγιναν εκείνη η Αθήνα, αλλά η Αθήνα έγινε Άγιον Όρος. Και εκεί βλέπεις τη δύναμη του ανθρώπου να μεταμορφώσει τα πάντα, να μεταβάλει τα πάντα, ακόμη και τον τόπο στον οποίο ζει. Και αυτή την σιωπή, την Αγία σιωπή, και αυτή την έρημο, όταν πήγαινες και τους συναντούσες, την έβλεπες. Την απολάμβανες, την ανέπνεες, την χαιρόσουνα. Γιατί εκεί ξεκουραζόσουν, εκεί αναπαυώσουν. Λοιπόν, οπότε έρημος είναι η προσευχή. Το να μαζέψω τον εαυτό μου, το να μαζέψω το μυαλό μου, το να μαζέψω την ψυχή μου απ' όλα και εκείνη την στιγμή να της δώσω μια όθηση, ένα σπρόξιμο για να πάει στον Θεό.
και για να έρθει ο Θεός εκείνη. Και να σας πω κάτι, το θέμα δεν είναι να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να γίνουμε προσευχή. Το θέμα δεν είναι να δώσουμε αγάπη. Το θέμα είναι να γίνουμε αγάπη. Μέσα στην Εκκλησία προσπαθώ να γίνω αγάπη. Δεν είναι κάτι προσποιητό, για τον έναν έχω αγάπη, για τον άλλον δεν έχω. Δεν είναι προσευχή να πάω να κάνω τώρα αυτό, να κάνω τώρα εκείνο, να κάνω τώρα το άλλο. Να γίνω προσευχή. Και ξέρετε, προσευχή μπορεί να γίνουν τα πάντα. Ο λογισμός μου μπορεί να προσεύχεται, μπορεί να γίνει προσευχή. Όταν εγώ σκέφτομαι άγια για τον άλλον τον άνθρωπο και ευχαριστιακά για τον Θεό, ο λογισμός μου έγινε προσευχή. Όταν το κίνητρό μου είναι καθαρό, είναι φωτεινό, είναι άγιο, έγινε προσευχή. Όταν η επιθυμία μου είναι διαβιέστατη και καθαρότατη, έγινε προσευχή. Το θέμα λοιπόν είναι να γίνω, να μην πάω στην έρημο, να γίνω έρημος. Να μην κάνω προσευχή, να γίνω προσευχή. Να μην δώσω αγάπη, να γίνω αγάπη. Αυτό είναι το θέμα. Και λες μερικές φορές, μα πώς κατάφερνε ο Όσιος Παΐσιος να βλέπει τόσο κόσμο συνέχεια? Μα δεν βγήκε από την έρημό του. Πήγαινε ο κόσμος στ' Άγιον Όρος και αντί να γίνει κόσμος ο Άγιος, γινόταν ο κόσμος έρημος. Και έπαιρνε έρημο, έπαιρνε προσευχή, έπαιρνε ανάπαυση, έπαιρνε χάρη, έπαιρνε χαρά, έπαιρνε Χριστό και έφευγε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, και λες, πώς άντεχε τόσους ανθρώπους και πώς είναι δυνατόν, δεν τον κούραζαν? Μα δεν έδινε αγάπη. Δεν ήταν φιλανθρωπική εταιρεία. Ήταν αγάπη και η αγάπη δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά. Η αγάπη θα μοιραστεί και γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πάρτε, τι θες να κάνεις γέροντα, να βγάλω την καρδιά μου, να τη βάλω πάνω στο τραπέζι, να την κόψω κομματάκια, να τη μοιράσω στους ανθρώπους. Τι είναι αυτό? Είχε γίνει αγάπη. Γιατί είχε γίνει αγάπη? Είχε χριστοποιηθεί. Τι είναι ο Χριστός, τι είναι ο Θεός? Ο Θεός αγάπη εστί. Είχε γίνει αγάπη ο γέροντας. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο? Μπορούσε να τον αναπαύσει ο ύπνος? Μπορούσε να τον χορτάσει το φαγητό? Μπορούσε να τον ικανοποιήσει η δόξα? Όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί είχε γίνει αγάπη. Είχε γίνει ένα με τον Χριστό. Έτσι. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Λοιπόν, η έρημος είναι η προσευχή. Για να δούμε πώς μπορώ να ζήσω την έρημο. Στο σπίτι μου, στη δουλειά μου. Είναι η προσευχή. Τι άλλο είναι η έρημος? Είναι ο λόγος του Θεού. Είναι ο λόγος του Θεού. Είδατε. Ο Κύριος όταν ήθελε να δώσει κάτι υψηλό, έβγαζε τους ανθρώπους στο όρος των μακαρισμών, λέμε. Έβγαζε τους ανθρώπους από την καθημερινότητα. Τους ανέβαζε λίγο ψηλά. Τους πήγαινε στην ησυχία. Τους έδινε το λόγο. Γιατί ο λόγος του Θεού θέλει σιωπή για να καλλιεργηθεί, για να τον χωνέψει, για να τον συλλάβει, για να τον κυοφορήσει, για να τον θρέψει η ψυχή με την κίνησή της. Και για να θρέψει ο λόγος του Θεού την ψυχή. Ο λόγος του Θεού είναι έρημος. Η προσευχή είναι έρημος. Ο λόγος του Θεού είναι έρημος. Μαζεύει τον σκορπισμένο άνθρωπο, τον διαλυμένο άνθρωπο. Τον συγκροτεί, τον ισορροπεί, τον θεραπεύει, τον φωτίζει. Η μεταμόρφωση γίνεται σε όρος υψηλών. Τι είναι έρημος? Είναι η προσευχή, είναι ο λόγος του Θεού. Είναι ο αγώνας για μεταμόρφωση. Από την παραμόρφωση που έχουμε υποστεί από τον εγωισμό μας. Είναι ο αγώνας για μεταμόρφωση. Λοιπόν, τι άλλο είναι έρημος? Είναι η πάλη με τους πειρασμούς. Γι' αυτό βλέπετε στην έρημο ο Κύριος εκπροσωπεί τον καθένα από εμάς και τι λέει? Αυτό είναι ο Χριστός. Θα παλέψω εγώ για σένα. Και πάλεψε με τους πειρασμούς, γι' αυτό είδατε. Πώς εκεί αποκαλύπτεται τι μπορεί να γίνει πειρασμός και τι μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από την τροχιά της θεώσεώς του και του αγιασμού του και της σωτηρίας του. Λοιπόν, βλέπετε ας πούμε τους πειρασμούς του Κυρίου, βλέπετε ας πούμε το ψωμί, η ανάγκη του ανθρώπου. Η ανάγκη μπορεί να γίνει πειρασμός, μπορεί να γίνει δοκιμασία, μπορεί να γίνει πτώση, μπορεί να σε απομακρύνει από τον Θεό. Μπορεί να σε χωρίσει από τον αδελφό. Μπορεί να νεκρώσει την ψυχή. Η ανάγκη, λέει το ψαλτήρι, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Δηλαδή, όχι από τις ανάγκες μου, από τον πειρασμό της ανάγκης.
Βγάλε με. Από τον πειρασμό της ανάγκης. Μπορεί να γίνει ανάγκη. Και βλέπετε εκεί τι όμορφα ο Κύριος. Τι κάνει. Δεν παραθεωρεί την ανάγκη. Βέβαια έχει ο άνθρωπος ανάγκη από ψωμί. Δεν την παραθεωρεί, αλλά και δεν την απολυτοποιεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Στάσου. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται με τους πειρασμούς και ζει την προσευχή και ζει τον Λόγο του Θεού, τι κάνει. Θυμώνει τον πειρασμό και τότε μιλά ο Θεός. Αυτό ζει ο άνθρωπος. Λοιπόν, η ανάγκη του ανθρώπου παίρνει μια πνευματική υπόσταση και μια άλλη διάσταση. Δεν είναι μόνο αυτό που με τρέφει. Αυτό τρέφει το στομάχι μου. Ναι, είναι ανάγκη. Αλλά τι τρέφει την ψυχή μου. Τι θα γεμίσει την ψυχή μου. Με τρέφει. Τρέφομαι από κάθε λόγο του Θεού. Βλέπετε ο λόγος του Θεού τι είναι. Τι είναι ο λόγος του Θεού. Είναι τροφή. Είναι νερό. Είναι θεραπεία. Είναι φως. Είναι αγιασμός. Είναι μεταμόρφωση. Είναι δρόμος. Είναι αλήθεια. Είναι τα πάντα. Λοιπόν, ή έρχεται ας πούμε ο πειρασμός, βλέπετε, προσέξτε τον πειρασμό των ιερών χώρων. Σε παίρνει ο πειρασμός και σε πάει στο ιερό. Και εκεί παίρνει το κάλυμα και το ένδυμα κάτι έτσι μιας πνευματικής κατάστασης. Και σου δίνει την αίσθηση ότι έχεις δύναμη και ότι μπορεί να κάνεις τον Θεό ό,τι θέλεις. Τον Θεό δεν τον έχουμε στο τσεπάκι μας, στην καρδιά μας τον έχουμε. Λοιπόν, και βλέπετε, και εκεί κρίνεται και η σχέση μου με τον Θεό. Πόσες φορές, και αν δεν το είπαμε, το σκεφτήκαμε. Σε μένα, που πάω στην εκκλησία κάθε Κυριακή, που εξομολογούμε και κοινωνώ, που νηστεύω όλες τις νηστείες, σε μένα επέτρεψε στη δική μου τη ζωή, στο δικό μου το παιδί να γίνει αυτό ο Θεός. Πνευματική κρίση. Κρίση στη σχέση μου με τον Πατέρα. Πειρασμός μεγάλος. Δοκιμασία. Γιατί αν κλονιστεί η σχέση, κλονίστηκε ο άνθρωπος. Και αν χαθεί, πριν χαθεί ο Θεός, έχει ήδη χαθεί ο άνθρωπος. Και βέβαια το άλλο, το φοβερό, το δέλεαρ της εξουσίας. Θα στα δώσω όλα. Αυτής της εξουσίας που μας έχει φάει την ψυχή. Που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Που έγινε αυτό, αλλά θέλω να γίνω και κάτι παραπάνω. Που έγινα το παραπάνω, αλλά θέλω να γίνω και κάτι παραπάνω. Και δεν έχω καταλάβει ότι χάνεται η ψυχή μου, χάνεται το μυαλό μου, χάνονται οι σχέσεις μου, χάνεται η ζωή μου. Και λέει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, «Επιποθώ του πλείωνος και πάντοτε στενάζω». Που σημαίνει τι, θέλω παραπάνω και γι' αυτό δεν έχω χαρά. Και γι' αυτό δεν χαίρομαι όσα μου δώσε ο Θεός. Και έγινα παπάς, τι να μου κάνει όμως, θέλω να γίνω και κάτι παραπάνω. Να γίνω δεσπότης, έγινα δεσπότης, θέλω να γίνω πατριάρχης. Και δεν ησυχάζω ποτέ. Και δεν έχει τέλος αυτό. Και έχει μια θλίψη. Και μου έχει κλέψει, μου έχει νεκρώσει την ειρήνη μου. Να γίνω αυτό, να πάρω εκείνο, να πάρω τ' άλλο, να πάρω τούτο, να πάρω εκείνο. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, βλέπετε, για να μην πούμε μόνο τη μία πλευρά, βλέπετε από την άλλη πλευρά. Έγινα παπάς, να μην πάρω και σταυρό. Έχεις πετραχύλι. Έχεις τον Χριστό στα χέρια σου. Το διακοσμητικό, αυτό είναι το θέμα μας. Κοιτάξτε σε τι διαδικασία μπαίνουμε. Και φτάνω στο σημείο να μην χαίρομαι τη λειτουργία. Να μην ζω τον παράδεισο. Και αυτό συμβαίνει παντού. Ποιος θα πάρει τα ηνία της οικογένειας. Ποιος θα κάνει αυτό. Και λέει ο Άγιος Παΐσιος. Γέροντα, ποιος να το κάνει αυτό μέσα στο σπίτι. Όποιος προλάβει. Να τρέχεις, να προλάβεις πρώτος να το κάνεις. Αυτό είναι ο Άγιος του Θεού. Και να μην θέλεις τίποτα. Γιατί δεν θες τίποτα. Γιατί έχεις το παν. Που το παν είναι ο Χριστός. Αυτό έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η θεολογία του Αγίου Πορφυρίου αυτή είναι. Ο Χριστός είναι το παν. Έχω το παν και ψάχνω κάτι άλλο και ζητώ κάτι άλλο. Όχι βέβαια. Έχω τα πάντα και χαίρομαι. Λέγαμε πριν για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου είναι μεγάλος νηπτικός πατέρας της Εκκλησίας.
Είναι αυτός ο οποίος επαναφέρει το μυστήριο της εξομολογήσεως στην ζωή των ανθρώπων. Είναι αυτός ο οποίος καλλιεργεί την ουερά προσευχή. Και ξέρετε τι έλεγε? Βάζω το στόμα μου στο μέγα τραύμα που είναι ο Χριστός, στην πληγή του Χριστού, στην πλευρά του Χριστού. Δεν ζητώ και δεν θέλω τίποτε άλλο. Ήρθε κάποτε ένας κληρικός, ξέρετε, όσο νεότερος είναι ο άνθρωπος, έχει και έτσι ανησυχίες και αναζητήσεις. Έρχεται λοιπόν, η εκκλησία δεν κάνει αυτό, η εκκλησία δεν κάνει εκείνο, η εκκλησία δεν κάνει τούτο, ο επίσκοπος δεν κάνει αυτό, ο πατριάρχης δεν αποφάσισε αυτό. Και βλέπετε, μερικές φορές και εμείς έχουμε γκρίνια. Α, και μέσα στο σπίτι, μερικές φορές έχεις και την αίσθηση και λες, μα τώρα ορθόδοξος είμαι ή διαρκώς και αδιαλείπτος διαμαρτυρόμενος? Πού είναι η χαρά του Χριστού? Γκρινιάριδες συνεχώς. Δεν βρεθήκαμε ποτέ με τον εαυτό μας, στην έρημό μας, δεν τον αντιμετωπίσαμε, με ταπείνωση δεν τον είδαμε, με προσευχή δεν τον καλλιεργήσαμε, με μετάνοια δεν τον μεταμορφώσαμε, οπότε έχουμε μια γκρίνια απίστευτη, ας πούμε. Λοιπόν, και έχει το παν και τι, και μου λέγε αυτό και εκείνο, και ο ένας είπε αυτό και την απόφαση είναι αυτή και την... Ρε παιδάκι μου, συγγνώμη, απλά πράγματα. Έχεις Ευαγγέλιο πάνω στην Αγία Τράπεζα και Χριστός φαγμένο μέσα στο Άγιο Ποτήριο και θες κάτι άλλο? Τι ζητάς, τι θες? Έχεις το παν, τι άλλο να σου δώσω? Αυτό είναι η Εκκλησία. Τι θες, γιατί παιδεύεσαι? Μαζέψου στην έρημό σου, στην προσευχή σου, στο Λόγο του Θεού, στα μυστήρια της Εκκλησίας, στην προσωπική σου μεταμόρφωση. Ζήσε τον Χριστό, να τον γλεντήσεις, να τον χαρείς, να τον ζήσεις τον Χριστό. Τι άλλο θέλεις? Λοιπόν, βλέπετε, ο λαός του Ισραήλ 40 χρόνια στην έρημο. Τι ήταν αυτό? Μία προπαρασκευή μέσα από δοκιμασίες, μέσα από πειρασμούς, μέσα από αμφιβολίες, μέσα από απιστίες. Λοιπόν, μία προπαρασκευή για να αποκτήσουν τη συνείδηση της παρουσίας του Θεού. Αυτό είναι έρημος. Και η έρημος πολλές φορές, βλέπετε, μερικές φορές μας συμβαίνει κάτι, δεν έχουμε κάπου να πάμε. Έχουμε, δεν έχουμε. Δεν έχουμε αυτήν την έρημο την πνευματική, την προσευχή, το Λόγο του Θεού, την αντιμετώπιση των πειρασμών και των παθών. Δεν την έχουμε. Γιατί αν την είχαμε, θυμηθείτε, ότι καταφύγιο για τους προφήτες, για τον προφήτη Ηλία, τι ήταν? Η έρημος. Δεν έχουμε καταφύγιο. Δεν έχουμε πού να καταφύγουμε. Δεν έχουμε πού να πάμε, πού να καταφύγουμε. Ο άνθρωπος ξέρει ό,τι και να συμβεί. Καταφύγιο είναι η προσευχή. Θα ανοίξει το Λόγο του Θεού. Θέλει να ακούσει τον Θεό εκείνη την ώρα. Θέλει να μιλήσει στον Θεό. Θέλει να σταθεί ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, οπότε εκεί καταλαβαίνουμε ότι μας λείπει αυτό το καταφύγιο. Ο προφήτης Ηλίας κινδύνευσε, κατηγορήθηκε, μάλωσε στην έρημο. Ο λαός του Ισραήλ στην έρημο. Καταφύγιο ή έρημος? Τι ωραίο πράγμα. Και δεν έχουμε καταφύγιο. Δεν έχουμε κάπου να στεγάσουμε, να παρηγορηθούμε, να αναπνεύσουμε. Βλέπεις ανθρώπους, οι ψυχές έχουν σκάσει. Δεν στάθηκαν λίγο έτσι μέσα σε μια ησυχία να αναπνεύσουν, να αναπνεύσεις λίγο? Δεν στάθηκαν. Ταλαιπωρημένοι, σκασμένοι οι άνθρωποι. Γιατί δεν φτιάξαν την έρημό τους και δεν κατέφυγαν σε αυτή. Λοιπόν, και βέβαια, ξέρετε, εκεί στην έρημο τελικά, είδατε, ο λαός του Θεού αποκτά τη συνείδηση της παρουσίας του και της αγάπης του και της πρόνοιάς του και του ελέους του. Όσο περπατούσαν μέσα στην έρημο, αυτό που ζούσαν, τον Θεό που ζούσαν, αυτό έγινε θεολογία στη ζωή τους. Με τις πτώσεις τους, με τις αμφιβολίες τους, με τις αχαριστίες τους, όπως και εμείς. Λοιπόν, και εκεί στην έρημο, ο Τίμιος Πρόδρομος, σε αυτήν την έρημο που βρέθηκε, την πνευματική έρημο, προσέξτε τι έκανε. Γιατί έζησε αυτή την έρημο? Για μία στιγμή. Ποια ήταν η στιγμή αυτή? Η στιγμή που βαπτίζει τον Χριστό. Αυτή η στιγμή.
Αυτή είναι η κορυφαία στιγμή που θα αλλάξει τα πάντα στη ζωή του ανθρώπου. Δηλαδή, θεοφάνεια. Γιατί προσεύχομαι, γιατί παλεύω με τους πειρασμούς, γιατί προσπαθώ να ζήσω το Λόγο του Θεού, γιατί το κάνω αυτό. Γιατί, για να φτάσω στα προσωπικά μου θεοφάνεια και να βαφτίσω το Χριστό. Πού να τον βαφτίσω? Στην ύπαρξή μου. Εκεί να τον βαφτίσω. Για να δω τότε τα πάντα να αλλάζουν. Αυτό είναι το σημείο. Γι' αυτό η έρημος. Αυτό είναι το σημείο. Να ανοίξω, η έρημος ανοίγει τον άνθρωπο. Να ανοίξω απέναντι στον Θεό και ο Θεός να βαφτιστεί εντός μου. Φοβερό. Και να δω, τότε να δω την Αγία Τριάδα. Και βλέπετε, τι ήταν αυτό που έζησε ο Τιμίος Πρόδρομος? Θεία Κοινωνία. Κοινώνησε. Έτρεμε, λέει, έχερε τη ψυχή και έτρεμε τη χειρή. Πού να κουμπίσει? Φοβερό. Αυτό το καταλαβαίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι. Βλέπετε, ο Αλέξανδρος ο Παπαδιαμάντης, άνθρωπος του Θεού, ταπεινός άνθρωπος του Θεού, φτωχός για τους ανθρώπους και αποτυχημένος, ευλογημένος και πάμπλουτος πνευματικά. Λάτρευε τον Τίμιο Πρόδρομο, τον τιμούσε, τον αγαπούσε, τον Τίμιο Πρόδρομο. Λοιπόν, και πώς έφυγε? Την ώρα των ωρών, προπαραμονή των θεοφανίων, την ώρα των ωρών. Φέρτε με ένα βιβλίο, βρε παιδιά, λέει, να διαβάσω. Δεν είχαν βιβλίο, τα ξέρε απ' έξω. Και την ώρα που είπε, την χείρα σου την αψαμένη, δεν το είπε, το ζούσε, το βλέπε, την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του Δεσπότου, εκείνη ακριβώς την ώρα, αυτό το χέρι από τον Παράδεισο το Άγιον, άρπαξε τον Παπαδιαμάντη στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνη ακριβώς την ώρα έφυγε ο Παπαδιαμάντης. Αυτό το χέρι, προσέξτε το εικόνισμα των Θεοφανίων. Υπάρχουν δύο όχθες. Η μία έχει αγγέλους, η Βασιλεία του Θεού. Όχι η γη της επαγγελίας, αλλά η γη της Βασιλείας. Μπορείς να περάσεις από την όχθη των ανθρωπίνων και των γηίνων στην άλλη όχθη? Όχι. Χρειάζεται τη γέφυρα. Ποια είναι η γέφυρα? Η γέφυρα είναι ο Χριστός. Γι' αυτό πέφτει μέσα στον ποταμό ο Χριστός. Η γέφυρα είναι ο Χριστός. Και τι πρέπει να κάνεις? Η γέφυρα έχει πέσει. Να τον πιάσεις, να τον αγγίξεις. Την ώρα εκείνη ο Τίμιος Πρόδρομος, παιδιά, να είμαστε βέβαιοι, κοινώνησε τον Θεό. Τον κοινώνησε, ήταν ο Ευαγγελισμός του. Εκείνη την ώρα ήταν η Πεντηκοστή του και δεν είναι τυχαίο ότι ο ιερός ποιητής και υμνογράφος γράφει εκεί στην ακολουθία της μεταλήψεως: «Χαίρονται και τρέμω άμα του πυρός μεταλαμβάνω». Αυτό είναι η αίσθηση που είχε ο Τίμιος Πρόδρομος, διανύοντας όλη αυτήν την έρημο και φτάνοντας την προσωπική του Πεντηκοστή. «Χαίρονται και τρέμω άμα». Αυτό είναι. Του πυρός μεταλαμβάνω. Αυτό είναι. Η Θεία Κοινωνία. Έτσι φτάνει ο άνθρωπος στη Θεία Κοινωνία. Πώς νομίζουμε ότι φτάνουμε? Από την καρέκλα μας στην ωραία πύλη? Σπρώχνοντας τον άλλον και κατακρίνοντας το λογισμό? Όχι. Θα πρέπει να περάσεις την έρημο για να φτάσεις. Και να τον ποθήσεις, να κάνεις υπακοή. Να κάνεις υπακοή. Τώρα βέβαια κάποιος σκέφτεται και λέει, έτσι δεν θα κοινωνήσω ποτέ. Όχι, θα κοινωνήσεις. Όχι γιατί τα αξίζεις. Όχι γιατί μπορείς να το πάρεις. Αλλά γιατί θα σου δοθεί ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Προσέρχεστε, προσεγγίζειν ή λειτουργήν σοι βασιλεύ της δόξης. Αλλ' όμως δια την άφατον φιλανθρωπία, αν δεν ερχόσουν εσύ να πέσεις μες στο ποτάμι της ανθρωπότητος, να γίνεις γέφυρα, να μου δοθείς, να γίνεις τροφή μου, να γίνεις νερό μου, να γίνεις αίμα μου, να γίνεις ζωή μου, δεν θα μπορούσα να περάσω εγώ στη γη της Βασιλείας. Δεν θα μπορούσα εγώ να κοινωνήσω. Ο Χριστός, χάρη στο Χριστό, μπορούμε και το κάνουμε αυτό. Και μακάρι να φτάσουμε, διανύοντας την προσωπική μας έρημο, να φτάσουμε στο «χαίρονται και τρέμω άμα του πυρός μεταλαμβάνω». Εκεί που έφτασε και ο Πρόδρομος. Μέσα στην έρημο αυτή,
Ο πρόδρομος, ξέρετε, έσβησε με την πάλη του δύο πράγματα και γι' αυτό συνάντησε το Θεό. Δύο. Το θέλω και το εγώ. Όσο πορεύεται ο άνθρωπος αυτή την έρημο, νεκρώνεται το θέλω και πεθαίνει το εγώ. Και όταν νεκρωθεί το θέλω και πεθάνει το εγώ, ανασταίνεται ο άνθρωπος. Συνάντηση με το Θεό. Συνάντηση με το Θεό. Λοιπόν, υπάρχει άλλη έρημος. Υπάρχει. Ποια είναι? Να σας πω. Είναι η ανθρωπότητα. Έχετε ακούσει που λέει ο έρωτας με έρωτα περνάει. Η έρημος της ανθρωπότητος, δηλαδή τι είναι η έρημος της ανθρωπότητος? Είναι η απουσία του Θεού. Ξέρετε τι έχουμε ενθρονίσει στην ανθρωπότητα? Και γι' αυτό είναι έρημος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι δυστυχισμένος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος είναι τραγικά μόνος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν έχει νόημα ζωής. Και γι' αυτό ο άνθρωπος καθημερινά και με πολλούς τρόπους αυτοκτονεί. Και γι' αυτό κυριαρχεί η οσμή του θανάτου. Ξέρετε τι ενθρονίσαμε? Εκθρονίσαμε τον Θεό και εκείνος ταπεινά έφυγε και ενθρονίσαμε τον υποτιθέμενο πολιτισμό. Και τον προσκυνούμε μέρα νύχτα. Και τελικά είναι μια έρημος. Ο έρωτας με έρωτα περνάει. Θέλεις να αντιμετωπίσεις αυτή την έρημο, αυτόν τον θάνατο, αυτή την τρομοκρατία, αυτόν τον φόβο, αυτή την ιεροσυλία, αυτή την βλασφημία? Μπες στην έρημο που θα γίνει καταφύγιό σου, στην προσευχή, στο λόγο του Θεού, στην πάλη με τη δοκιμασία, στην προσωπική σου μεταμόρφωση, στη Θεία Κοινωνία. Μπες εκεί να γευτείς Θεό, να δεις πως θα σβήσει η πίκρα του θανάτου. Εκεί. Ο έρωτας με έρωτας, με έρωτα περνάει. Η έρημος, η πνευματική, είναι εκείνη που μπορεί να αντιμετωπίσει την έρημο, τον απολύτιστο πολιτισμό αυτής της ανθρωπότητας. Έναν πολιτισμό από τον οποίο δεν απουσιάζει μόνο ο Θεός, από τη στιγμή που απουσιάζει ο Θεός, απουσιάζει και ο άνθρωπος. Και κυριαρχούν οι μηχανές. Όλα τα άψυχα. Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός και πολλοί πατέρες, θα κυβερνούν τα άλαλα και τα μπάμπαλα. Λοιπόν, μόνο έτσι μπορούμε να την παλέψουμε αυτήν την έρημο. Ο Τίμιος Πρόδρομος, ξέρετε, πού μπορούμε όμως? Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Για να δούμε πού βρίσκονται αυτοί οι δύο έρημοι. Ο Τίμιος Πρόδρομος φορούσε ένδυμα καμήλας. Ξέρετε, ήταν σκάνδαλο το ένδυμά του. Βέβαια φορούσε, μη φανταστείτε ότι φορούσε κάποιο που είχε επεξεργαστεί. Οι τρίχες της καμήλας είναι σαν βελόνες. Και αυτό το βλέπουμε πολλές φορές και στα γεροντικά και στα πατερικά, που σε άγρια μαλλιά ζώου ντύνονταν, το φορούσαν από μέσα και κοιμόντουσαν για άσκηση. Όμως το ένδυμα του Τιμίου Προδρόμου έχει μια λεπτομέρεια που είναι πάρα πολύ σημαντική. Η καμηλίτσα είναι ένα ζωάκι συμπαθέστατο. Είναι φτύνει λίγο, αλλά... Λοιπόν, και άμα νιώσει ότι ανεβαίνει και πάνω της κάποιος που είναι και υπέρβαρος, εκεί να δείτε τι κάνει. Λοιπόν, η καμηλίτσα, ξέρετε, ήταν το ζωάκι που μπέρδευε τους Εβραίους. Γιατί? Ήταν μυρικαστικό. Οι Εβραίοι χώριζαν τα ζώα σε καθαρά και ακάθαρτα. Η καμήλα, λοιπόν, ήταν μυρικαστικό. Τα μυρικαστικά ήταν καθαρά ζωάκια. Όμως τα πόδια της, αυτή η διχάλα που είχε στα πόδια, τα νύχια, ήταν χαρακτηριστικό ακάθαρτου ζώου. Οπότε τους μπέρδευε. Λέγαν, μυρικαστικό καθαρό. Αλλά κοίταξε πώς είναι τα νύχια της, άρα είναι ακάθαρτο. Τώρα είναι καθαρό ή ακάθαρτο? Και έρχεται ο Τίμιος Πρόδρομος και τι κάνει? Παίρνει το ένδυμά της και το φοράει. Όχι μόνο για άσκηση. Ήταν σκάνδαλο. Και αν είναι ακάθαρτο, πώς το φοράει? Αλλά προσέξτε γιατί το έκανε. Για να δείξει ότι το σημείο της ακαθαρσίας και της καθαρότητος είναι ο άνθρωπος. Και τώρα, εάν ο άνθρωπος μπει στην έρημο την πνευματική, με την προσευχή και με την αντιμετώπιση των πειρασμών και με τη μεταμόρφωσή του και με τη Θεία Κοινωνία, το καθαρόν θα καθαρίσει το ακάθαρτο. Αν όμως μπει στην έρημο την άλλη έρημο, εκεί που κυριαρχεί η οσμή και η τρομοκρατία και ο φόβος του θανάτου και η απουσία του Θεού, τότε το ακάθαρτο θα κατασπαράξει και θα αφανίσει το καθαρό.
Άρα, το πεδίο της μάχης είναι ο άνθρωπος. Αυτό μας λέει με την ενδυμασία του ο Τίμιος Πρόδρομος. Να φτάσουμε όμως λίγο και στη σημερινή εορτή, για να μην σας κουράσουμε πολύ. Λοιπόν, η αποτομή της κεφαλής. Ξέρετε, το γεγονός της αποτομής της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου δεν είναι ιστορία. Απλά. Είναι και ιστορικό γεγονός, αλλά δεν είναι ιστορία. Γιατί αν ήταν μόνο ιστορία, στο Ευαγγέλιο δεν θα το έγραφε. Ή θα έγραφε, τον αποκεφάλισε. Έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες, το προσέξετε. Πολλές λεπτομέρειες. Σε άλλα γεγονότα δεν έχουμε τόσες λεπτομέρειες. Γιατί, κοιτάξτε τώρα. Γιατί εδώ βλέπουμε τις δύο ερήμους. Ας δούμε τη σκοτεινή έρημο, την απουσία του Θεού, στο πρόσωπο του Ηρώδη. Παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν γίνεται ο άνθρωπος να έχει ένα πάθος. Όπως δεν γίνεται ο άνθρωπος να έχει μία αρετή. Βλέπετε, η αγάπη είναι εκείνη που θα φέρει την ειρήνη. Η ειρήνη είναι εκείνη που θα προετοιμάσει το έδαφος της προσευχής. Βλέπετε, οι αρετές είναι συγκοινωνούντα δοχεία και τα πάθη όμως. Οπότε, ο άνθρωπος αυτός είχε το πάθος της θηλυμανίας. Θα μεν εκεί, έτσι νόμιζε. Γιατί ίσως πίστευε, ας πούμε, στις δυνάμεις του, όπως κάθε εγωιστής. Λοιπόν, θα μεν εκεί, όχι βέβαια, γιατί αυτό το πάθος θα σε παρασύρει σε άλλες καταστάσεις. Θα σε πάει και αλλού, θα σε πάει και στην οργή, θα σε πάει και στο θυμό, θα σε πάει και στο ψεύδος, θα σε πάει παντού. Λοιπόν, οπότε ο άνθρωπος αυτός, βλέπετε, από το ένα πάθος το άλλο. Από το ένα πάθος το άλλο. Και κοιτάξτε κάτι, το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί. Τα πάθη τελικά τυφλώνουν τον άνθρωπο. Ξέρετε γιατί. Αυτά που ακούμε σήμερα πολλές φορές στα δελτία των ειδήσεων είναι πράγματα που επιβεβαιώνουν ουσιαστικά το Ευαγγέλιο και που μας δείχνουν τι σημαίνει πάθος και τι σημαίνει αρετή. Κοιτάξτε τώρα κάτι. Ο άνθρωπος αυτός έχει ένα πάθος. Το πάθος είναι τύφλωση. Βλέπει τον αδελφό του από τον οποίο έκλεψε τη γυναίκα του. Τον βλέπει, τον υπολογίζει, τον σέβεται, τον τιμά. Όχι, το αίμα του, το αίμα του. Βέβαια τώρα θα μου πείτε ότι όταν έχω και το πάθος της πλεονεξίας, μπορεί για 2 μέτρα ας πούμε να τον φάω τον αδελφό μου ή να μην του ξαναμιλήσω. Η εγωιστική σιωπή. Ή να τον μισήσω. Ή να τον χτυπήσω με τον οποιοδήποτε τρόπο. Πάθος και η πλεονεξία. Πάθος και η σαρκολατρία. Τον είδε τον αδερφό του. Όχι. Δεν μου λέτε. Η Ηρωδιάδα τώρα, την οποία πολύ ωραία, την ονομάζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, έχει έναν φοβερό λόγο στην αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και την ονομάζει Εχιδνοτόκον. Δηλαδή η οχιά, η έχιδνα, που γέννησε φίδι, την κόρη της. Δεν μου λέτε. Τώρα, ο Ηρώδης τον αδερφό του δεν τον είδε, του βούτυξε τη γυναίκα. Η Ηρωδιάδα είδε το παιδί της, που το έβαλε να σκοτώσει άνθρωπο, που το δίδαξε ότι όταν ο άλλος σου λέει την αλήθεια αποκεφάλισε τον, που το έμαθε ότι όλα είναι δικά σου μάτια μου και μη φοβάσαι τίποτα και ότι γουστάρεις εσύ θα γίνεται. Ήταν μάθημα στο παιδί της. Και ερχόμαστε τώρα, ας πούμε, και βλέπουμε, λέμε, μα πώς το έκανε αυτό που άκουσα στις ειδήσεις αυτό στο παιδί του. Βλέπεις το πάθος που σε έχει τυφλώσει το παιδί σου, τον αδελφό σου, τη γυναίκα σου, τον άνθρωπο, το Θεό. Τι βλέπεις, τίποτα, την τύφλα σου έχεις. Το πάθος είναι τύφλωση. Μόνο η αρετή είναι όραση. Μέσα από την αρετή βλέπεις. Βλέπεις η πίστη, είναι όραση, βλέπεις το Θεό. Η ταπείνωση είναι όραση, βλέπεις τον εαυτό σου. Η μετάνοια είναι όραση. Θέλεις να δεις τη σωτηρία σου. Το πάθος είναι τύφλωση. Και δεν υπολογίζεις από το πάθος σου κανέναν και τίποτα. Ούτε το παιδί σου θα υπολογίσεις, ούτε τον αδερφό σου, ούτε τη μάνα σου, ούτε τον πατέρα σου. Και αυτό λέει και ο λαός μας, βλέπετε, μερικές φορές όταν βλέπει κάποιον τυφλωμένο από το πάθος, λέει αυτός είναι ικανός να πουλήσει τη μάνα του. Δεν το λέει. Αλήθεια είναι. Δεν βλέπει τη μάνα του. Δεν μπορεί να δει τη μάνα του. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει πάθος. Η έρημος, η σκοτεινή, η απουσία του Θεού. Η απουσία του Θεού είναι αυτή. Και βλέπετε από την άλλη πλευρά την φωτεινή έρημο.
Ο Τίμιος Πρόδρομος, ξέρετε, κοιτάξτε τώρα, έχω μέσα μου πρόδρομο. Έχω μέσα μου η συνείδησή μου, η ψυχή μου, ο λογισμός μου, η διάνοιά μου. Μου δείχνει τον Χριστό, όπως τον έδειχνε ο Τίμιος Πρόδρομος. Να, ο αμνός του Θεού, που θα σηκώσει την αμαρτία του κόσμου. Έχω. Δεν έχω. Δεν έχω. Η σπάνια. Και πέφτουν τα άλλα, τα υπόλοιπα, και το κατατρώνε αυτό. Και το κατασπαράζουν. Δεν έχω μέσα μου Τίμιο Πρόδρομο. Και μετά, βλέπετε, έχω μέσα μου έναν υγιή έλεγχο. Με ελέγχει, έχω αλήθεια μέσα μου. Και τον εαυτό μου παραμυθιάζω. Προσπαθώ να τον πείσω ότι τα κίνητρά μου είναι αγαθά, ότι η πράξη μου είναι αγία, ότι... Ο Τίμιος Πρόδρομος έχει αλήθεια. Ξέρετε τι του είπε? Πώς είναι δυνατόν? Την αλήθεια. Και μόλις ακουστεί η αλήθεια μέσα μου, κοιτάζω πώς να τη φημώσω, πώς να την διαστρεβλώσω, τι δικαιολογίες να βρω. Βλέπετε, ο Τίμιος Πρόδρομος τι του είπε? Δεν γίνεται να έχεις τη γυναίκα του αδερφού σου. Γι' αυτό βλέπετε τον Τίμιο Πρόδρομο, ίσως πολλές φορές τον αποκεφαλίζουμε μέσα μας, όταν μας δείχνει τον Χριστό ή όταν μας δείχνει την αλήθεια μας. Τον αποκεφαλίζουμε γιατί δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει τον εγωισμό. Δεν το συμφέρει. Και τελικά, ο Τίμιος Πρόδρομος, ξέρετε, θυμηθείτε μόνο, σας παρακαλώ, αυτό που λέγαμε στην αρχή. Πώς ήταν στην πρώτη έρημο, την στήρα, τη γυρασμένη μήτρα της μητέρας του, γονατιστός, μπροστά στο Χριστό. Πώς έζησε μέσα στην έρημο, γονατιστός, προσευχόμενος ενώπιον του Θεού. Έτσι δεν είναι? Και θυμηθείτε και το λόγο που έλεγε στους μαθητές: «Εγώ δεν είμαι ικανός να λύσω τα κορδόνια των παπουτσιών του, τον ημάντα των υποδημάτων του». Το έλεγε. Κοιτάξτε, η ταπείνωση δεν είναι λόγος, είναι τρόπος, είναι ζωή. Γονατιστός στη μήτρα της μητέρας του, γονατιστός στην έρημο ενώπιον του Θεού, και εκείνη τη στιγμή που έσκυψε για να του πάρουν το κεφαλάκι του, δεν ήταν γονατιστός μπροστά στο Δήμιο, ούτε μπροστά στην εξουσία της εποχής εκείνης. Αλλά εκείνη τη στιγμή σίγουρα ένιωθε, γι' αυτό η ταπείνωσή του έγινε τρόπος της ζωής του και επισπράγισμα της ζωής του. Ένιωθε ότι είναι ενώπιον του Χριστού και ότι λύνει τον ημάντα των υποδημάτων. Αυτό είναι ο Τίμιος Πρόδρομος. Αυτή είναι η εικόνα του. Από την σύλληψή του μέχρι την μαρτυρική του τελείωση. Αδελφοί μου, ό,τι και να πούμε για τον Τίμιο Πρόδρομο, στο Απολυτίκιο ο Ιερός Υμνογράφος τα λέει όλα. «Σύ δε αρκέσει μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομου». Σου αρκεί αυτό. Τι να σου πούμε εμείς τώρα, εσένα? Τι να σου πούμε εμείς? Τι είπε ο Χριστός? Δεν υπάρχει περίπτωση να γεννήσει γυναίκα μεγαλύτερον άνδρα από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δεν υπάρχει. «Σύ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου Πρόδρομου». Σου αρκεί να μας αρκεί αυτό που λέει ο Θεός για μας και όχι αυτό που λένε οι άνθρωποι. Να δώσει ο Τίμιος Πρόδρομος με την ηκεσία του να δημιουργηθούν μέσα μας ψυχή, συνείδηση, σώμα, αίσθηση, αισθητήρια της ψυχής, να δείχνουν όλα το Χριστό, να δείχνουν όλα εκείνον, και να γίνεται δρόμος πάντα η αλήθεια εκείνου. Αυτή η αλήθεια που ελευθερώνει, αυτή η αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο. Ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα, που σας κούρασα, να είστε όλοι καλά. Ο Τίμιος Πρόδρομος να είναι πάντα τρόπος μας, λογισμός μας και δρόμος μας. Να πείσεις. Δεν συμπηρήτητα, δεν θα πούμε κάτι να μην χαλάσουμε όλο αυτό το κλίμα των λόγων που μας είπατε, που είναι γεμάτο με Θεία Χάρη. Μόνο να πούμε ότι ευχαριστούμε που μας ενήθηκε δρόμος της μηχανίας και να μπορούμε να το πούμε ακόμα περισσότερο έτσι, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο.
Αναστή μάλλον θα έχουμε όλοι αυτή τη λειτουργία που είναι η απόδοση της γιορτής του Αγίου της Συμμορίας μας, του Αγίου Άλαμου του Ευρώπου. Χρόνια πολλά και με την έννοια.